Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, 7 λεπτάκια μετά τις 2. Ξεκινάμε με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος και ο στήριξη του ήχου. Και θα πάμε παρέα σας ως και τις 3. Ώσπου να παραδώσουμε σκυτάλη στο Γιώργο Ζαγόρα για το πέναλτι. Με ό,τι κυκλοφορεί στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον καιρό να μας τα έχει χαλάσει ήδη από τώρα, ως κινήσει στο κέντρο έχει ξεκινήσει να βρέχει. Θα δούμε ό,τι συμβαίνει φυσικά σε ΠΑΟΚ, σε Άρη, στα μεταγραφικά, στον Ηρακλή που αύριο στις 2 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτή η κρίσιμη υπόθεση με την εκδίκαση του αιτήματος του Γύρεου για δικαίωση. Θα τα δούμε στην πορεία, το τι έχει να περιμένει και ο φιλάθλος κόσμος των Κοινών Λεύκων από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα μεταγραφικά και του εξωτερικού, ό,τι τελευταίο υπάρχει. Και φυσικά σε μια εβδομάδα η οποία έχει φιλικό παιχνίδι του Άρη πρόβα Τζενεράλ με τον Ατρόμητο. Θα έχει την αναχώρηση του ΠΑΟΚ, στην οποία περιμένουμε να μάθουμε ποιοι παίκτες θα κοπούν από το ρόστερ και ποιοι θα είναι αυτοί τους οποίους εμπιστεύεται ο Αμπέλ Φερέιρα και μαζί τους θα θελήσει να δουλέψει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και στην τελική ευθεία εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Champions League. Και να ξεκινήσουμε με τα προκριματικά του Champions League, καθώς σήμερα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στο μενού, υπάρχουν και παιχνίδια και για το Europa League, για τον πρώτο προκριματικό γύρο και στις δύο διοργανώσεις της UEFA. Να πάμε να δούμε και για τους φίλους του στοιχήματος αλλά και για τους φίλους του ΠΑΟ, καθώς σήμερα έχει παιχνίδια που αφορούν τον δικέφαλο. Μάλλον, όχι, δεν είναι σήμερα, αύριο είναι τα μάτς που αφορούν τον ΠΑΟ, αλλά σε αυτή τη φάση για να δει αν έχει κάποιες ελπίδες, λιγοστές είναι βέβαια, για να είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ΠΑΟΚ. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να αποκλειστούν, όπως τα έχουμε ξαναπεί, η Αστάνα, η Λουντογκόρετ και η Μπάντε Μπορίσοφ. Για αυτές τις τρεις υπάρχει ελπίδα. Η Celtic, εντάξει, με το 0-3 στο πρώτο παιχνίδι, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να μείνει εκτός. Αν μείνουν εκτός όμως οι τρεις που αναφερθέντε ομάδες από αυτό το γύρο, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει στους ισχυρούς στην κλήρωση που θα γίνει στις 22 Ιουλίου. Εντάξει, δεν είναι και απίθανο, δεν είναι και εύκολο βέβαια να αποκλειστούν και οι τρεις, διότι και στις τρεις περιπτώσεις μιλάμε για φαβορί, αν και δεν πήραν προβάδισμα πρόκρισης ξεκάθαρο στα πρώτα παιχνίδια. Ωστόσο, αύριο θα μάθει ο ΠΑΟΚ οριστικά που θα βρίσκεται στην κλήρωση για την δική του συμμετοχή στην προκριματική φάση του Champions League. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα σημερινά παιχνίδια. Στις 6 ξεκινά το πρόγραμμα με το match Σκεντίγια Κάλιου. Στις 8.30 Σαμπουρτσάλο Τυφλίδας κόντρα στην Σερίφ Τιρασπόλ. Η Βαλέτα στις 9 υποδέχεται του Ντελάνς. Στις 9 επίσης η Τόρσβαν από τα νησιά Φερόε κόντρα στην Ελσίνγκη από τη Φιλανδία. Σε 10 παρατέταρτο το Ερυθρός Αστέρας Σούντουβα. Και στις 10 παρατέταρτο επίσης Φερονικέλη The New Sense είναι τα παιχνίδια. Και πάμε να δούμε και τα τρία μάτς που έχει για τα προκριματικά του Europa League. Στις 6 η Μπάνατς απέναντι στην Τσουκαρίκη. Στις 8 η Κλάξβικ απέναντι στην Ριτεριάη και στις 9.30 η Τίτογκραντ απέναντι στην Τζέσεκα Σόφιας. Σήμερα το πρωί είχε φιλικό παιχνίδι η ΑΕΚ, ένα ακόμη φιλικό μάτι για την Ένωση, όπου αλήθεια ισόπαλη με 1-1 με την Στάλ εκεί στην Πολωνία. Η Ένωση η οποία δεν είχε καλή απόδοση όπως διαβάζουμε, όπως ενημερώνουν και οι ρεπόρτερ της από εκεί. Έδωσε ευκαιρία ο Καρντόσο σε νέους ποδοσφαιριστές για να δοκιμάσει όλα τα πρόσωπα. Ωστόσο, δεν φάνηκε να τον έπεισαν. Απογοητευτικό, αρνητικό το πρόσημο από αυτό το φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, που και αυτή προχωρά την προετοιμασία της, αλλά φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση ουσιαστικά το ρόστερ και δεν δείχνει ότι βρίσκεται ακόμη σε καλό επίπεδο. Θέλει σίγουρα πολλή δουλειά. Έχει λίγο χρόνο παραπάνω από ό,τι έχουν Άρης και Ατρόμητος, γιατί θα συμμετάσχει στον τρίτο προκριματικό του Europa League και θα στον καλό ειστήριο. Αλλά η εικόνα της αυτή την περίοδο στα φιλικά που δίνει στην Πολωνία για την προετοιμασία της δεν πείθει ότι μπορεί να παρουσιάσει και κάτι καλύτερο από πέρσι, ίσως και χειρότερο. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και η προετοιμασία και αν θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Δύσκολο ακούγεται, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, με Άρη θα ξεκινήσουμε. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα του ΠΑΟΚ αλλά και τα του Ηρακλή. Με Άρη, καταρχήν, να αναφέρουμε για τον Άρη ότι υπήρχε πριν από λίγο ανακοίνωση του ΑΣ στο θέμα που αφορά την ομάδα μπάσκετ και την ΚΑΕ Άρης. Η ανακοίνωση, η οποία ουσιαστικά καλεί όλους τους φίλους στο Κεντρικό Μαύρο να παρευρεθούν στη σημερινή γενική συνέλευση που θα γίνει στις 8 στο Νικ Γκάλις Χολ. Εκεί αναμένεται να συζητηθεί το μέλλον της ΚΑΕ Άρης και θέλουν να βρουν λύσεις φυσικά οι άνθρωποι του Άρη. Είναι ανοιχτή για όλους τους φίλους των Κεντρικών Μαυρών. Μπορεί ο καθένας ελεύθερα να παρευρεθεί στη συγκέντρωση στο Νικ Γκάλις Χολ και να δίνοντας το παρόν, δεν ξέρω πώς θα γίνει η συζήτηση, να εκφράσει την άποψή του ίσως. Κάνει το κάλεσμα λοιπόν αυτό σήμερα
ο ΑΣ για το να δώσει ο κόσμος το παρόν στη Γενική Συνέλευση, καθώς είναι αρκετά κρίσιμη για το μέλλον του Συλλόγου. Χθες, θυμίζουμε, ανακοινώθηκε το ΔΣ της ΚΑΕ. Η έκπληξη ήταν η παρουσία του Άκη Αγγελαρίου, του γνωστού ηθοποιού, στη θέση του Αντιπροέδρου. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο ίδιος σήμερα εκεί στην Γενική Συνέλευση, ίσως και να δώσει κάποιες προτάσεις για το μέλλον, για το τι πρόκειται να συμβεί. Κρίσιμη κατάσταση όλο αυτό το διάστημα. Ούτως ή άλλως η πορεία στο μπάσκετ σε ΑΡ και ΠΑΟΚ είναι περίεργη. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις μπορεί να έρθουν και τι έχουμε να περιμένουμε και για τη νέα σεζόν. Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά φυσικά και στο αξιογωνιστικό, που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ του ΑΡΗ, και φυσικά περισσότερα θα έχουμε λογικά και αύριο σε σχέση με το τι θα προκύψει από τη σημερινή Γενική Συνέλευση. Σιγά σιγά θα περάσουμε στα ποδοσφαιρικά του ΑΡΗ. Θα έχουμε σε λίγο και τον Νίκο Παδόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ και για τα μεταγραφικά, με τα ονόματα των Πύρης και Καστεγιάνο να είναι σήμερα στο προσκήνιο για τη θέση του αριστερού μπακ. Σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται η υπόθεση του Λουίς Ιμπάνιες. Θα μας τα πει και ο Νίκος πιο αναλυτικά με όλη την τελευταία ενημέρωση. Νωρίτερα υπήρξε ανακοίνωση από την ΠΑΕ σχετικά με τις κάρτες διαρκείας, η διάθεση των οποίων θα ξεκινήσει από την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 22 του μήνα. Όσοι φίλοι της ομάδας έχουν ήδη αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας τους, θα μπορούν να παραλάβουν και το καρτελάκι τους την Δευτέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την χθεσινή ενημέρωση, τη χθεσινή καταμέτρηση που έκανε η ΠΑΕ, 5.559 είναι η κάτοχη διαρκείας των Κιτρινών Μαυρών και συνεχίζεται φυσικά η διάθεση. Ο Θοδωρής Καρυπίδης είχε θέσει ο στόχο της 12.000, ακόμη είναι μακρινός. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από την παρουσία του Άρη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ΑΕΛΜΕΣΟΥ. Είναι και το φιλικό με τον Ατρόμητο αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο την Πέμπτη, που μπορεί να φέρει μια παραπάνω κίνηση, είναι η αλήθεια, για τους φίλους του Άρη που τσι άλλους θα βρεθούν στο Κλειάδης Βικελίδης. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει ο αριθμός. Πάντως, αυτή τη στιγμή στις 5.500 δεν μπορεί να το πει ούτε και άκρο ικανοποιητικό, αλλά ούτε και απογοητευτικό. Έτσι. Υπάρχει δρόμο ακόμη στο καλοκαίρι, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και σίγουρα θα αυξηθεί η πώληση. Λοιπόν, το φιλικό με τον Αντρόμητο που είναι στις 9.30, όπως ανακοίνωσε, διευκρίνησε και πριν λίγο η ΠΑΕ επίσημα μέσω των social media που διαχειρίζεται. Στις 9.30 λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης, το φιλικό πρόβα Τζενεράλε και για Άρη και για Αντρόμητο, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν αμφότεροι τις υποχρεώσεις του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Αντρόμητος που έδειξε ότι ακόμη θέλει δουλίτσα στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην Nottingham Forest. Ιτήθηκε με 3-0 και γενικότερα σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού προβλημάτισε με την απόδοση του κόντρα στους Άγγλους. Οι Άγγλοι, οι οποίοι την Nottingham Forest, θα παίξουν σήμερα φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήρθαν και για τα δύο μάτσα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το μάτσα είναι πρόβα general για τον Ολυμπιακό, το απόψινό κόντρα στην Nottingham Forest. Στις 9, δεν κάνω λάθος, το Καραϊσκάκι το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στη κατάσταση βρίσκονται και οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της παρουσίας τους στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Την άλλη εβδομάδα το πρώτο μάτς κόντρα στην Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία. Πάμε όμως τώρα στα του Άρη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παδόπουλο, ο οποίος έχει επιστρέψει και από άδεια. Έχει χαλάσει και ο καιρός. Τι γίνεται, Νίκο? Τι γίνεται, δεν καλησπέρα. Γύρισε και χάλασε ο καιρός. Αλλά βασικά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα τα ίδια είχαμε. Ναι, απλά τώρα έχει πέσει και η θερμοκρασία και μοιάζει λίγο με σύγχρονο σήμερα. Ναι. Την έφαγα στο μηχανάκι την βροχή. Κακό αυτό. Κακό, πολύ κακό. Το μηχανάκι δεν σα. Ναι. Τι γίνεται, πώς τα πέρασε καταρχήν? Ήσυχα. Εντάξει. Καλά είναι, καλή. Και ξεκούραση χρειάζεται. Όχι κάτι αμάν αμάν τώρα, εντάξει, ήσυχα ήταν, καλά ήταν. Καθάρισε το μυαλό σου ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τώρα? Το καλό μου να σου πω, αλήθεια, δεν μπορώ να σου πω το καθάρισα κιόλας, εντάξει, αλλά μια εβδομάδα ήταν έτσι λίγο, ήταν τόσο όσο χρειαζόταν, ρε παιδί μου, λίγο για να επιστρέψουμε για δύο γεμάτες, για τρεις γεμάτες εβδομάδες βασικά που έχει ο Άρης μπροστά του. Ξεκινώντας από αυτή που διανύουμε ήδη από χθες, με το φιλικό της Πέμπτης κόντρα στον Ατρόμητο και μετά με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει η ομάδα με την ΑΕΛΜΕΣΟΥ μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Αυτά, για αυτά πλέον προετοιμάζεται ο Άρης και δίνει, να το πω έτσι, έναν αγώνα ετοιμότητας ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι με τους Κύπριους 25 Ιουλίου, με προβλήματα βέβαια, αφού όπως είναι γνωστό από χθες ο Γιουνές θα χάσει το πρώτο μάτς με τους Κύπριους. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι πέφτει μια διάταση, θυμίζω ο Γιουνές είχε αποχωρήσει τραυματίας του φιλικού της περασμένης Παρασκευής με την Αϊτχόφεν, υπέστη αυτή τη διάταση, χάνει το πρώτο παιχνίδι
με την ΑΕΛ Μεσού και θα δώσει μάχη για να μάχη με τον χρόνο ώστε να συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Κύπρο σε 2 εβδομάδες για το δεύτερο παιχνίδι με τους Λεμεσιανούς. Mm-hmm. Είναι μια απώλεια μεσοεπιθετικά για τον Σάβα Παντελίδη, ο Τινίσιος, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που θα είναι στην ουσία η πρόβα Τζενεράλε, αλλά και στις προπονήσεις τελευταίες, κυρίως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τι ακριβώς σκέφτεται ο Παντελίδης για την επίθεσή του. Αν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τον Ιντέγε, που κόντρα στην Αϊτχόφεν έδειξε να έχει αυτή τη σκέψη, να δηλαδή επειδή με τους Ολλανδούς είδαμε ένα σχήμα βασικών, ναι. Έδειξε να έχει στο μυαλό του τη χρησιμοποίηση του Ιντέγε από την αρχή. Εντάξει, ο Ιντέγε δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, αλλά νομίζω ότι για 60 λεπτά μπορεί να παίξει. Μίνιμουμ. Ή αν θα πάει στην επιλογή του την κοινή και θα... Θα φέρει από τον πάγκο τον Ιντέγε στο δεύτερο μέρος. Ναι, και θα φέρει τον πάγκο τον Ιντέγε στο δεύτερο μέρος. Βέβαια, αν πάει στην επιλογή του την κοινή, δημιουργείται ένα θέμα στα άκρα της επίθεσης, διότι ο Λάρισον, ναι μεν, τα πηγαίνει καλύτερα όσον αφορά την αποθεραπεία του, δεν είναι 100% έτοιμος και δεν θα είναι 100% έτοιμος ακόμα και να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με την LMSU. Άρα λοιπόν να πάει ο Ντιγκινή στην κορυφή της επίθεσης, τότε μαζί με το Βετφαντζίδη θα πρέπει να επιλέξει έναν άλλον παίχτη για τα extreme, είτε το Μαρτίνες που μπορεί να παίξει συγκεκριμένη θέση, είτε τον Ντουάρτε που επίσης μπορεί να παίξει συγκεκριμένη θέση. Τώρα βέβαια εντάξει ο Ντουάρτε πιο πολύ από τα δεξιά παίζει και παίζει ο Φετφαντζίδης. Έχει επιλογές για τα άκρα Παντελίδης, όχι καθαρές βέβαια, γιατί ούτε ο Ντουάρτε είναι καθαρή επιλογή για τα εξτρέμ, ούτε ο Μαρτίνης είναι καθαρή επιλογή για τα εξτρέμ, αλλά έχει επιλογές στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τον Ντιγκινή στην κορυφή της επίθεσης κόντρα στην Ελλάδα σου. Ένας ακόμα τραυματισμός, τον ταλαιπωρούν αρκετά τον Παντελίδη από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, δεν μπορούσε να δουλέψει όπως θα ήθελε. Ναι, και σε διάστημα κιόλας που το ρόστερ δεν είναι διαμορφωμένο όπως ακριβώς θα το ήθελε. Γιατί θυμίζω ότι ο Λάρσον και ο Κουέστα έχουν επιστρέψει από την προηγούμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω ότι το φιλικό της Πέμπτης, επαναλαμβάνω, και οι προπονήσεις τελευταίες πριν την LMSU θα μας δείξουν ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Παντελίδης όσον αφορά τα πλάνα του και το μάθημα την LMSU. Αλλά γυρνάει στην κατά πόσο θα προλάβει την ίσως να είναι έτοιμος για τον επαναληπτικό ο οποίος θα προνοδοποιηθεί στην Λάρνακα. Ο Γιουνές, από ό,τι μας έλεγε και ο Χρήστανθος, τα πήγε καλά στην προετοιμασία με βάση και την εικόνα και τις προπονήσεις που μπόρεσε να έχει και εκείνος. Ναι. Ήταν σε καλή κατάσταση, έτσι έδειχνε. Τα πήγε καλά. Νομίζω ότι τουλάχιστον από ό,τι έμαθα και εγώ, ίσως τα πήγε και καλύτερα από τον Ιντέγε. Εντάξει, βέβαια, ναι, θυμάμαι τον Χρήστανθο να το αναφέρει και αυτό, ναι. Ναι, είναι μια διαφορετική περίπτωση ο Ιντέγε, γιατί έχει να φτιάξει και ένα χρόνο, είναι λίγο πιο δύσκολο γι' αυτόν. Τον επανέλθει. Τον αύριο ρυθμό. Ναι. Και ήταν άτυχος ο Γιουνές γιατί τα περίμενε πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά για να δείξει κάποια πράγματα και στην Ευρώπη αν μπορούσε. Αλλά τουλάχιστον για το πρώτο μάτσο Παντελίδης δεν μπορεί να τον υπολογίζει. Mm-hmm. Άρα Νίκο, στο παιχνίδι της Πέμπτης με τον Ατρόμητο θα δούμε ουσιαστικά πέρα από τα προβλήματα και όλα αυτά που υπάρχουν μια εντεκάδα που θα λογίζεται ως βασική, έτσι. Τουλάχιστον για τα 2 πρώτα μάτσα με τους Κύπριους σίγουρα. Νομίζω πως ναι. Κάπου σε χάσαμε λίγο. Πάμε πάλι. Με ακούτε τώρα? Τώρα σε ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε μια δεκάδα η οποία θα είναι αυτή πάνω κάτω που θα χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης κόντρα στην LMSU. Κάτι τέτοιο είδαμε και με την Αϊτχόφεν, κάτι θα δούμε και με τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι ο Παντελίδης για τις περισσότερες θέσεις έχει καταλήξει ήδη ποιους θα χρησιμοποιήσει. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που παίζονται αυτή τη στιγμή νομίζω στο μυαλό του πεντατετράστων τεχνικού, ο οποίος περιμένει να δει και πώς θα είναι ο Σάσα τις επόμενες μέρες ώστε να γνωρίζει αν μπορεί να τον υπολογίζει για βασικό ή όχι, αν θα πάει ας πούμε σε ένα δίδυμο στα χαφ με Μπάσα και Ματί, για να πάμε σε 4-2-3-1 βέβαια, γιατί είναι και το σύστημα ένα θέμα και νομίζω ότι ο Άρης δεν θα πάει σε 4-3-3. Όχι ακόμα λες. Νομίζω ότι είναι λίγο ρίσκο τώρα να πάει σε 4-3-3 γιατί δεν το δούλεψε πάρα πολύ στην προετοιμασία και είδαμε περισσότερο να χρησιμοποιεί 4-2-1 και στα φιλικά και στις προπονήσεις. Γι' αυτό νομίζω ότι το λογικό και το σωστό θα είναι να πάει σε ένα 4-2-3-1 ο προπονητής του Άρη, ειδικά τη στιγμή κιόλας που θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία γεμίζει αρκετά το κέντρο της όπως είναι η LMSU.
ταιριάζει περισσότερο νομίζω το συγκεκριμένο σύστημα. Ναι. Αλλά θα περιμένουμε και το μάτι της Πέμπτης για να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Θα υπάρχει, ναι, σίγουρα. Να μας δώσει λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα το συγκεκριμένο φιλικό. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα με τα γραφικά υπάρχει, παραμένει στο προσκήνιο βασικά το θέμα του αριστερού μπακ του Ιμπάνιες. Αυτό που λέγαμε και χθες απόγευμα στην εκπομπή φαίνεται να υποχωρεί. Και αυτή η συγγύη ευθείας που επικρατεί και την πλευρά του παίχτη φανερώνει μια δυσκολία στο να δώσουν τελικά οι δύο πλευρές στα χέρια αφού υπάρχει αυτή η διαφορά στο δεύτερο χρόνο του συμβολαίου. Ναι, δεν πέφτει ο Αργεντινός με τίποτα. Δεν πέφτει, στο δεύτερο χρόνο δεν πέφτει. Στο πρώτο χρόνο τα βρήκανε, στο δεύτερο δεν πέφτει. Και έτσι ο Άρης κοιτάει άλλες πτώσεις που είχε στη λίστα του και έχει τσεκάρει και την προηγούμενη εβδομάδα και το προηγούμενο διάστημα γενικότερα. Δύο από αυτές είναι του Καστεγιάνο και του Πίρς. Του Καστεγιάνο δεν είναι ο Χάβη Καστεγιάνο που... Ναι, γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύτηκαν ακούγοντας το όνομα. Είχαμε πει και τότε ότι είχε ένα δίδυμο αδελφό ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας και αυτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι γέννημα θέμα στη Λας Πάλμας. Ο αδελφός του. Ο Ντάνι. Ο Ντάνι Καστεγιάνο, ναι. 32 χρονών. Έμπειρος ποδοσφαιριστής, όπως φανερώνει και η ηλικία του, με 189 συμμετοχές. Όλες στη Λας Πάλμας, Νίκο. Ναι, με τη Λας Πάλμας και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι 2020, αλλά υπάρχει διάθεση από τη Λας Πάλμας να συζητήσει για την παραχώρησή του. Εντάξει, και απ' την άλλη είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Συγχωρείτε. Αυτή του Πίρς, του Τόμ Πίρς, της Leeds United, ο οποίος που μιλάς για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, πας σε έναν άλλον ο οποίος είναι νεαρός, είναι ένα project, εξελίξει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια αν έρθει στον Άρη θα έχει με δανεισμό, ναι. Ούτε όχι ως ελεύθερος, ούτε ως μεταγραφή, δεν υπολογίζεται από τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Το τελευταίο διάστημα είναι με τη δεύτερη ομάδα, δείγμα του ότι είναι κάτι σαν μήνυμα θα λέγαμε των Άγγλων προς τον ποδοσφαιριστή να βρει ομάδα. Και οι δύο είναι δύσκολες περιπτώσεις. Θα δούμε τώρα αν θα προχωρήσει κάτι στην Άρη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τους τεχνόφαγους, οι οποίοι θέλουν μέσα αυτή την εβδομάδα που διανύουμε να έχουν κλείσει το τραπέζι. Να κλείσει. Πάντως, Νίκο, κατά την άποψή μου, καλύτερα θα ήταν πιστεύω να πήγαινε ο Άρης σε μια λύση νεαρού με δανεισμό αρχικά και εντάξει, ίσως να υπάρχει κάποια ρήτρα για τη συνέχεια. Εφόσον έχει τον Γκόρχουτ, έναν έμπειρο στη θέση του αριστερού μπακ που θα λογίζεται και ως βασικός. Από το να έχει δηλαδή μια παρόμοια λύση που θα είναι ο Καστεγιάνο, τώρα εντάξει, βέβαια ξέρουν καλύτερα και οι άνθρωποι μέσα στην εβδομάδα. Αν το πάμε στην προσωπική γνώμη, σίγουρα. Πάλι σε χάνουμε λίγο, Νίκο. Πάλι σε χάνουμε λίγο. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα. Έτσι και έτσι. Για δοκίμασε λίγο να κουνηθείς. Λοιπόν, τώρα μ' ακούτε. Τώρα είσαι εντάξει. Ναι, λοιπόν, πάμε. Αν το πάμε σε προσωπική γνώμη, γιατί εντάξει οι άνθρωποι του Άρη να ξέρουν καλύτερα και αυτοί αποφασίζουν. Ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια δεν θα πήγαινα με την επιλογή του Καστεγιάνου γιατί είναι 32 χρονών. Εντάξει, ο Άρης έχει αρκετούς παίχτες κοντά σε αυτή την ηλικία, δηλαδή από 29 μέχρι 30, 31, 32 εκεί πέρα. Εγώ δεν θα πήγαινα όμως ούτε στην επιλογή του Πίρς. Θα προτιμούσε ίσως κάποιον... Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στους δύο θα διάλεγα τον Πίρς. Ναι. Αν μπορέσει να έρθει τελικά στην Ολυμπιακή. Εγώ θα πήγαινα στην επιλογή ενός ποδοσφαιριστή ελεύθερου, κοντά στην ηλικία του Πίρς, και ο οποίος μπορεί στο μέλλον να με αναφερθώ από αυτόν αγωνιστικά και οικονομικά. Αυτό θα ήταν ιδανική λύση, ναι, ναι, σίγουρα. Από τη στιγμή που έχω έναν έμπειρο παίχτη όπως είναι ο Κόρκουτ, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, έναν διεθνή ποδοσφαιριστή, εγώ προσωπικά θα πήγαινα σε μια τέτοια επιλογή. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι στην αγορά των ελεύθερων υπάρχουν τέτοιες επιλογές για τον Άρη. Ναι. Να δούμε, ίσως βιάζονται τώρα να κλείσει το θέμα επειδή έχει καθυστερήσει ούτως ή άλλως και επειδή πλησιάζει και η έναρξη σεζόν με τα παιχνίδια. Ίσως γι' αυτό δεν θέλουν να περιμένουν να προκύψει κάτι καλύτερο. Θα φανεί βέβαια και κατά πόσο έτσι θα κλείσει κάποιος από αυτούς. Ας ευχόμαστε τουλάχιστον να μην τραυματιστεί ο Κόρκουτ αυτή τη στιγμή. Καλά, ναι, δεν υπάρχει άλλος, έτσι. Κοίτα, υπάρχει. Λύσεις από το δεξί άκρο μετά. Ναι, υπάρχει Τζανακάκης που μπορεί να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Okay, ναι, μεν λέγαμε δεν υπολογίζεται και τα λοιπά, αλλά ο Τζανακάκης παραμένει εδώ πέρα και προπονείται κανονικά. Άρα υπάρχει ως επιλογή για να παίξει τα αριστερά. Ναι. Απλά δεν είναι καθαρή λύση. Ο Χρήστος τώρα μόλις με ρώτησε για το Μενέντες.
Έχει φύγει αυτό ο Χριστό. Αδανικό δεν είχε φύγει το. Ο Μενέντεθ βρίσκεται σε άδεια αυτή τη στιγμή. Α, γιατί μάλιστα. Ο Μενέντεθ έχει και έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Άρη. Σωστά, ναι, ήταν διαιτές. Ναι, ναι ήταν διαιτές, αλλά δεν υπολογίστηκε και παραμένει σε άδεια και αναζητεί τον επόμενο σταθμό στη Κύπρο. Μάλιστα. Να το φωνάξουν Άρον Άρον, άμα χτύπα ξύλο, πάει τίποτα κόρχου, του λέω να το φωνάζουν Άρον Άρον. Όχι, εντάξει. Τζανακάκι. Από νησί σε νησί πηγαίνει και κάνει διακοπές. Α, μάλιστα. Ωραίος. Ναι, ναι. Μια χαρά περνάει. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Δεν ξέρω κάτι άλλο αν έχεις να προσθέσεις. Ο Σούντγκρεν δεν έκανε αυτή την πρώτη προπόνηση. Αυτό νομίζω θα τον δούμε στο πρώτο παιχνίδι με τους Κύπριους. Είναι έτοιμος κατευθείαν ούτως ή άλλως. Είναι έτοιμος. Έχει ρυθμό. Το θέμα του Σούντγκρεν έχει να κάνει καθαρά με την προσαρμογή του στο τακτικό κομμάτι. Ναι. Όχι στο αγωνιστικό και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Είναι πιο έτοιμος από όλους αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά θέμα τακτικής προσαρμογής για τον Σουηδό. Και ο Γκάμα είναι ένα νέο πρόσωπο από χθες της προπονήσης της ομάδας. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Βέβαια εντάξει ο Γκάμα τα έχουμε ξαναπεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον Αύγουστο αναμένεται να μπει κανονικά στις προπονήσεις και ετοιμοπόλεμος για τα παιχνίδια για να αγωνιστεί θα είναι προς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί πέρα. Mm-hmm. Πότε αναμονή χρειάζεται ακόμη, ναι. Αυτό. Σιγά σιγά. Να δούμε και τι κατάσταση θα είναι. Έχει δρόμο. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Νίκο. Καλή συνέχεια και περισσότερα στις 5 στο Λαμπαουτάρης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο για όλο το ρεπορτάζ του Άρη για τα αγωνιστικά εν ώψη και του φιλικού που θα αποτελέσει πρόβα Γενεράλε απέναντι στον Ατρόμητο το βράδυ της 5ης στις 9.30 και με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και φυσικά με ραδιοφωνική εδώ από το Λίμπερο 107,4 ζωντανά από το Κλεάνθης Βικελίδης και για τα μεταγραφικά. Όσα μας είπε ο Νίκος, με το θέμα του αριστερού μπακ να είναι στο προσκήνιο, την υπόθεση του Λούις Ιμπάνιες να φαίνεται πως οδηγείται σε ένα βάγιο και τον Άρη να εξετάζει άλλες λύσεις. Ο Πίρς και ο Ντάνι Καστεγιάνο, αδερφός του Χάβη Καστεγιάνο, επίσης από τη Λας Πάλμας, είναι τα δύο ονόματα που σήμερα έχουν έλθει στο προσκήνιο και απασχολούν. Και αναμένουμε φυσικά τις τελικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα για τη συγκεκριμένη θέση που θέλει να καλύψει ο Άρης, εκεί που έχει ούτως ή άλλως τον Κόρφουτ και ψάχνει μια εναλλακτική λύση για το ρόστερ. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα προκύψει. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε με Ηρακλή, με ΠΑΟΚ, με ό,τι άλλο υπάρχει από μεταγραφικά, αγωνιστικά και έτσι, ό,τι άλλο και από παρασκήνιο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε σε λιγάκι. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε ως και τις 3 με ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα με τα μεταγραφικά που είναι στο προσκήνιο. Τα είπαμε νωρίτερα για τον Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Σιγά σιγά θα περάσουμε και θα του πάω στη συνέχεια. Να αναφέρουμε πρώτα όμως το τι συμβαίνει και στον Ηρακλή, όπου αύριο στις 2 ανακοινώθηκε πριν λίγο από την ΕΠΟ η ώρα της εκδίκασης της υπόθεσης του Γυραιού. Στις 2 λοιπόν, αύριο Τετάρτη το μεσημέρι, θα εκδικαστεί η υπόθεση για την προσφυγή του Ηρακλή στην ΕΠΟ, με τους Κιανόλευκους να ζητούν το καθαρό πρωτογενές αφημί, το πρωτογενές αφημί του συλλόγου και καθαρό από χρέη πλέον, και να συμμετάσχουν στη Super League 2. Με αυτό το αίτημα θα πάνε οι Κιανόλευκοι στο δικαστήριο με εκπροσώπους τους νομικούς Γιώργο Παναγόπουλο και Χάρη Γρηγοριού. Αυτοί είναι οι δύο που θα εκπροσωπήσουν τον Γυραιό. Με τον Ηρακλή να ζητά ξεκάθαρα, όπως προαναφέραμε, την συμμετοχή στη Super League 2 και όχι στη Super League 1. Με αυτό το αίτημα θα πάνε οι Κιανόλευκοι, θεωρώντας το ίσως και ως πιο ασφαλής λύση, διότι σαφώς αν ζητήσουν να τους προβιβάσει η ΕΠΟ κατευθείαν στη Super League 1, ίσως βρουν περισσότερα εμπόδια μπροστά τους, διότι έχει γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος. Γενικότερα είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα του Super League 1 και θα είναι σαφώς πιο δύσκολο να πάρθει κάποια απόφαση που θα υποβιβάσει κάποια άλλη ομάδα, τώρα τον Αστέρα Τρίπολης, αν είναι αυτή η ομάδα, διότι τότε ο Αστέρας Τρίπολης είχε πάρει τη θέση του Ηρακλή Super League του 2011. Θα είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε οι άνθρωποι του Ηρακλή θα ζητήσουν την πιο ασφαλής ίσως λύση και με περισσότερες πιθανότητες να υλοποιηθεί τη συμμετοχή στη Super League 2 της νεοσύστατης δεύτερης κατηγορίας και να δούμε πώς θα γίνει αυτό, αν θα υποβαστεί κάποια άλλη ομάδα, αν θα βάλουν ως έξτρα ομάδα ένα κλικ, αν φυσικά πάντα υπάρξει ευνοϊκή απόφαση για τον κύριο, έτσι, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Βγάζουν μια αισιοδοξία οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι μπορεί να προκύψει κάτι θετικό από αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάποιο δεδικασμένο παρόμοιες υπόθεση στο παρελθόν φυσικά, επομένως ας είμαστε επιφυλακτικοί. Πάντως φαντάζει αυτή τη στιγμή ως η καλύτερη, ως πιο πιθανή, γενικότερα το μοναδικό φως στο τούνελ για το μέλλον του Γυραιού μετά από όλα όσα έχει τραβήξει ο σύλλογος και αυτή τη χρονιά και γενικότερα το τελευταίο διάστημα σε ένα καλοκαίρι που ίσως να είναι και χειρότερο από όλα τα προηγούμενα, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από άποψη ομάδας. Επομένως είναι μια απέλπιδα προσπάθεια του Ηρακλή για δικαίωση για
όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει υποστεί αυτά τα 8 χρόνια. Και θα είναι μια δικαίωση όντως, μακάρι να προκύψει και να επιστρέψει σιγά σιγά η ομάδα να αρχίζει να ξανατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Για να δούμε αύριο στις 2 η εκδίκαση, θα περιμένουμε και την απόφαση φυσικά. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα βγει. Και ας ελπίσουμε να προκύψει κάτι καλό επιτέλους για τον Ηράκλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και σε ένα άλλο θέμα. Αυγενάκης είσαι, Χρήστο, βλέπεις. Από πού είναι, είπαμε, ο νέος υπουργός αθλητισμού, από την Κρήτη, έτσι. Τώρα διαβάζουμε. Πληρώνει, λέει, για το στέγαστρο στον Παγκρίτη ο UEFA. Έτσι είναι. Ελληνική νοοτροπία. Πήγε εκεί, τα κανόνισε πρώτη συνάντηση ως υπουργός αθλητισμού με τους εκπροσώπους FIFA και UEFA, τους επιτραμμένους εδώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατευθείαν το πρώτο πράγμα που κέρδισε εντός εισαγωγικών από τους διαπραγματεύσεις μαζί τους, να πληρώσει η UEFA το στέγαστρο για το Παγκρίτιο στάδιο. Φυσικά εντάξει, αν είδηση είναι καλή, έτσι, είναι θετική εξέλιξη αυτή γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά πώς το σκέφτεται ο καθένας πάντα, έτσι. Πρώτα και για τα δικά του αμέρη, για τους ψηφοφόρους που τον ανέδειξαν, που θα στρεφόταν πρώτα. Εδώ στο Καθατζόγλιο, ας πούμε, θα ζητούσε κάτι να φτιάξει η UEFA για το Καθατζόγλιο, δεν νομίζω. Από ό,τι διαβάζουμε, δόθηκε η λύση σε αυτό το θέμα. Στο θέμα με το στέγαστρο στο Παγκρίτιο στάδιο που έχει μπλοκαριστεί. Με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να αγωνιστεί εκεί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ήταν και αυτό οπότε ένα επιπλέον έτσι, κίνητρο το να μπορεί να παίξει η εθνική στο Παγκρίτιο, γιατί αυτό ήταν το θέμα στο οποίο είχε κολλήσει η παρουσία της εκεί. Επομένως, έτσι βρήκε μια παραπάνω αφορμή. Σήμερα έχει την πρώτη συνάντηση ο νέος υπουργός αθλητισμού με τους επιτρόπους, τους αξιωματούχους της UEFA. Ήταν ο Λάκοβιτς, ο Ριγόπουλος και ο Γεωργίου και από τη FIFA ο Πέτρι Φούσεκ. Και αποφασίστηκε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα χρήματα για να φτιαχτεί το στέγαστρο στο Παγκρίτιο στάδιο. Βέβαια η Εθνική, όπως έχει προανακοινωθεί, θα παίξει και πάλι στο ΟΑΚΑ τα μάτς που θα γίνουν στις αρχές του Σεπτέμβρη με το Λιχτενστάιν, είναι το εντός έδρας παιχνίδι, διότι είχε προβληθεί. Τώρα αν προλάβει να είναι έτοιμο το στέγαστρο και αλλάξει κάτι, δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, η Εθνική έχει άλλα πράγματα τώρα που προέχουν να λύσει, άλλα θέματα, πρέπει να βρει προπονητή. Να δούμε αν θα γίνει στα μάτια του Σεπτεμβρίου. Από χθες πάντως, εντάξει, ως γνωστόν, αποτελεί παρελθόν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Λοιπόν, στα μεταγραφικά, ρίχνοντας μια ματιά, δεν προκύπτει κάποια τελευταία ουσιαστική εξέλιξη από το εξωτερικό. Τη μεταγραφή του Ντελίχτ περιμένουμε επιτέλους εδώ και τόσες μέρες να ολοκληρωθεί στην Ιουβέντους. Για χθες έγραφα, να δούμε πότε θα ανακοινωθεί και επίσημα. Υπάρχει και το θέμα του Νέιμαρ, φυσικά, με την Μπάρτσα να φέρει να έχει προτείνει Κουτίνιο, Ντεμπελέ και 40 εκατομμύρια στην Παρή για τον Νεϊμάρ, αλλά δεν πήρε θετική απάντηση. Μάλλον ηρωνικά απάντησαν οι της Paris Saint-Germain. Για την ΑΕΚ, η υπόθεση του Ολιβέιρα φαίνεται να προχωρά και να οδηγείται σε συμφωνία. Και μένει να δούμε αν θα ολοκληρωθεί τελικά αυτή η μεταγραφική κίνηση που είναι αρκετά καλή με τον Έλσον Ολιβέιρα, τον Πορτογάλο επιθετικό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η πρόταση της Tottenham σύμφωνα με την Μάρκα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Γκάρεθ Μπέιλ θέλει να πάρει πίσω τον Ουαλό. Τον είχε πουλήσει βέβαια στη Ρεάλ για 100 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Τώρα θέλει να τον πάρει πίσω με 60. Εντάξει, σαφώς και δεν είχε την ανάλογη, την προσδοκόμενη πορεία η καριέρα του Μπέιλ στη Ρεάλ. Θέλουν να τον διώξουν εκεί και οι φίλαθλοι. Δεν τον είναι από τα πιο μισητά πρόσωπα στο κοινό της Βασίλισσας. Επομένως, μοιάζει πιθανό να γίνει το συγκεκριμένο deal. Στα μεταγραφικά τα δικά μας εδώ, υπήρχε το δημοσίευμα σε ισπανική εφημερίδα, στη μεγαλύτερη εφημερίδα των Κανάριων νησιών, την La Provincia, κάπως έτσι, η οποία έγανε λόγο για αρνητική απάντηση του Ματέο Γκαρσία σε πρόταση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, εντάξει, πολλά έχουν γράψει οι Ισπανοί για τον Ματέο Γκαρσία. Πάντως, όπως και να έχει, ούτως ή άλλως φαίνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση κλείνει. Θα ρωτήσουμε τώρα όμως και την αγάπη Γαβριλίδου αν έχει κάτι περισσότερο να μας πει γι' αυτό. Καλησπέρα, αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά, εσύ? Μια χαρά. Για τον Ματέο Γκαρσία ξεκίνησα να αναφέρω και το ισπανικό δημοσίευμα που έκανε λόγο για αρνητική απάντηση σε πρόταση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν από πλευράς ΠΑΟΚ προκύπτει κάτι τέτοιο, αν υπήρξε πρόταση στον Ματέο Γκαρσία και πήραν αρνητική απάντηση. Όχι, και η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο συντηρείται αυτό το θέμα τόσο καιρό. Και ο Γιώργος Αβίδης έχει πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά επίσημα με τον Ματέο Γκαρσία. Και γενικά δεν προκύπτει από κάπου, από εδώ, ότι όντως ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει κάποια πρόταση στον παίκτη. Καταρχάς παίζει σε θέση που ο ΠΑΟΚ δεν θέλει. Αυτό ακριβώς, είναι γεμάτος εκεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Δηλαδή και μόνο από αυτό κάτι καταλαβαίνεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν προκύπτει και από κάπου, από εδώ. Νομίζω ότι περισσότερο είναι μανατζερικό θέμα. Θέλω να τον πουλήσουν όσο πιο ακριβά γίνεται στη Las Palmas και μάλλον έτσι το ψάχνουν το θέμα. Ναι, και έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που παίζουν σε αρκετά δημοσιεύματα του εξωτερικού το τελευταίο διάστημα συνεχώς, οπότε νομίζω ότι είναι ένα ακόμη και αυτό. Ναι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει θέμα για τον Ματέο Γκαρσία.
Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, αγάπη, για να ξεκινήσουμε με αυτά, από χθες διαβάζουμε έτσι σενάρια και από Γαλλία μεριά, από Ιταλία και τον Γκάτσε. Υπάρχουν σενάρια πολλά. Τώρα το τι από αυτά ισχύει στα αλήθεια και τι πρόκειται να προχωρήσει, δεν ξέρω, αμφιβάλλω λίγο. Όχι, σενάρια υπάρχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένα από αυτά δεν έχει βάση. Δηλαδή, ναι. Η μόνη περίπτωση που μπορεί όντως να προχωρήσει από όλες αυτές που γράφω το τελευταίο τετραήμερο, είναι αυτή του Τζέφερσον της Sporting, του αριστερού μπακ. Θυμίζω 31 ετών, Βραζιλιάνος, που τον ξέρει καλά Μπελ Φερέρα, γιατί τον είχε τη σεζόν 17-18 στην Μπράγκα ως δανεικό. Παίκτης που από το 13 που βρίσκεται στη Sporting και έχει κάθε σεζόν σχεδόν διπλάσια ρυθμό assist και φυσικά συμμετοχές. Οι περισσότερες συμμετοχές είναι πάνω από 30. Γεμάτη και η περσινή σεζόν, αλλά η Sporting έχει διάφορες επιλογές και φαίνεται ότι δεν θα ήταν αρνητική για να συζητήσει οτιδήποτε για τον παίκτη. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο γράφεται, πραγματικά δεν φαίνεται να έχει βάση. Δηλαδή και σήμερα ακόμα υπάρχει πάλι ένα σενάριο για παίκτη Μπράγκα. Αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ από την Μπράγκα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Όχι μόνο γιατί υπάρχει ο όρος που λέγαμε ότι έχουν βάλει οι Πορτογάλοι τότε στο συμβόλαιο του Μπελφερέιρα, αλλά και γιατί ουσιαστικά τους έκανε μια ζημιά. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπει σε κουβέντες για το οτιδήποτε με την Μπράγκα, με τους όρους που θέλει. Ναι. Το πολύ πολύ να μην σηκώνουν ούτε τα τηλέφωνα οι άνθρωποι της Μπράγκας, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, μετά από όσα έγινε. Δεν θα μου έκανε και εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, γιατί ουσιαστικά αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ με τον Ροσβάλλον Τσέσκου το έπαθαν αυτοί. Σκέψου τώρα να ερχόταν η Αλ Χιλάλ και να ζητούσε για παράδειγμα τον. Ποιον παίκτη, ας πούμε, ένα παίκτη που λογίζει ως βασικό ΠΑΟ και νομίζω ότι δεν θα απαντούσαν καν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Να ζητούσε η Αλ Χιλάλ τώρα τον Μπέλκα για παράδειγμα. Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Νομίζω ότι θα υπήρχε ένα θέμα. Οπότε δεν υπάρχει βάση σε αυτά. Τώρα, τα δημοσιεύματα για τον Γκάτσε και τη Φιωρεντίνα έκανε την εμφάνιση του χθες απόγευμα πάλι. Επειδή είχε γραφτεί πάρα πολλές φορές για τον Γκάτσε στην Ιταλία, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση. Και σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα, ουσιαστικά μια πρόταση των Γάλλων στη Μαρσέη ότι θα τέριαζε στην ομάδα ο Λάζαρος Λάμπρου. Αλλά είναι πρόταση στο σελίδα στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει και πολύ βάση γι' αυτό. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει μέσα στο χειμώνα με τον Κουλούρη και τη Σέλτικ, αν θυμάμαι καλά. Πάλι έτσι μια ιστοσελίδα, ιταλική νομίζω. Πρώτη είναι επέκταση ομάδες, δηλαδή παίκτες που μπορούσαν να ταιριάζουν σε κάποια ομάδα. Και για τον Κουλούρη και τη Σέλτη. Κάπως έτσι τώρα είναι για τον Λάμπρου και τη Μαρσέη, επειδή έχει πάει εκεί ο Βίλας Μπόας και θεωρητικά θέλει νεαρούς παίκτες και θεωρητικά ο Λάμπρου θα μπορούσε να ταιριάξει στο project του Βίλας Μπόας. Κάπως έτσι. Αλλά πάλι δεν έχει βάλει. Ο Λάμπρου, ο οποίος είναι... δεν ξέρω. Ενώ ξεκίνησε πολύ ζεστά η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και με Λουτσέσκου βέβαια τότε, μάλλον πρώτη. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αναμένεται με τον Φερέιρα να πάρει χρόνο συμμετοχής. Στα φιλικά δεν είδαμε πάντως να τον λογίζει και ως πρώτη επιλογή. Ναι, εντάξει, ήταν και λίγο άτυχο στο ξεκίνημα γιατί είχε ένα μικρό θέμα ναι. μαζί με τον Πέλκα. Μετά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τους παίκτες που πήραν τον πόλη το χρόνο. Σενάρια υπάρχουν διάφορα, αλλά προσωπικά νομίζω ότι καλύτερα είναι να περιμένουμε αύριο να βγει η αποστολή. Γιατί είναι και λίγο άκομψο να πούμε ονόματα. Γράφτηκαν κάποια ονόματα που φέρεται να κόβονται. Ναι, ναι, ναι. Φέρονται να κόβονται, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ουσία να το συζητήσουμε τώρα. Σαφώς. Αύριο το απόγευμα ούτως ή άλλως θα γνωρίζουμε οριστικά ποιοι θα είναι εκτός, ποιοι θα πάνε Ολλανδία. Ακριβώς, ακριβώς. Η ουσία είναι ότι στον ΠΑΟΚ καίγονται για μέσο και σε δεύτερο ρόλο για αριστερό μπακ. Και νομίζω... η ουσία ακριβώς πάνω εκεί είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εξέλιξη. Ναι, νομίζω πάλι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι της ΠΑΟΚ ένα βίντεο όταν επιτέλους έρθει ο Χαφ, όπως αντίστοιχο είχε γίνει και τον Ιανουάριο με το Μίσιτς. Που ναι. πεταγόντουσαν τα μηνύματα στα social media που είναι ο Χαφ και φέρετε Χαφ και θέλουμε Χαφ και ναι, μετά ναι. εμφανίστηκε ο Μίσιτς. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει και τώρα με όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει στον κόσμο για το μέσο που αναζητείτε. Απλά τώρα νομίζω ότι και η συζήτηση έχει μεγάλη ουσία γιατί βέβαια, όντως ναι. υπάρχει θέμα. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν λέει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάρει και ότι ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται και ότι ο ΠΑΟΚ δεν τρέχει τόσο από το καιρό. Σίγουρα ήταν δύσκολο γιατί όταν ήταν ο Λουτσέσκου εδώ ήθελε άλλο παίκτη. Όταν έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Πορτογάλος είπε ότι ήθελε διαφορετικό παίκτη, με άλλα χαρακτηριστικά, πιο εξάρι. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν είναι εύκολο να αλλάξεις έτσι απλά τον σχεδιασμό σου και να στραφείς σε άλλες επιλογές. Σίγουρα οι επιλογές που έχει στραφεί ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολες, γιατί μιλάμε για παίκτες υψηλού επίπεδου. Αλλά ότι υπάρχει καθυστέρηση και θέμα, πλέον υπάρχει.
Ναι, σίγουρα υπάρχει. Δηλαδή, γιατί... λέγαμε να μην φύγει η ομάδα δεύτερο στάδιο χωρίς χάρη. Ακριβώς αυτό. Είμαστε μια μισή μέρα πριν φύγει η ομάδα και δεν υπάρχει. Γιατί ναι, μεν για το παιχνίδι μπορεί να απομένουν 20 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πότε θα μπει ο παίκτης, σε τι κατάσταση θα είναι, πότε θα μπορεί να δουλέψει ο Φερέιρα μαζί του να τον βάλει μέσα στο παιχνίδι για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως βασικό. Δηλαδή, ο χρόνος σιγά σιγά, τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πολύ. Ναι, και η αλήθεια είναι πιο πιθανό μια αυτή τη στιγμή να υπάρξει ανακοίνωση για αριστερό μπακ παρά για μέσο. Μάλιστα. Είναι μια πραγματικότητα. Περιμένουμε. Αλλά περιμένουμε γενικά στον ΠΑΟΚ. Επειδή το έχουμε δει κιόλας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Το περιμένουμε, το παρακολουθούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σημάδι ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει, ας πούμε, σήμερα μέσα στην ημέρα κάποιον μέσο. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Α, δούμε. Αλλά και αύριο σίγουρα θα είναι κρίσιμη ημέρα πέρα από τα μεταγραφικά για να μάθουμε ποιους υπολογίζει ο Φερέιρα και ποιους όχι. Ναι, γιατί μετά ξεκινάει και μια νέα κουβέντα, τι θα κάνουν αυτοί που θα κοπούν, ναι. Πού θα πρέπει να συνεχίσουν. Είναι μια κουβέντα μεγάλη νομίζω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί τώρα ο αριθμός του γκρουπ είναι μεγάλος. Και ο Αμπέλ Φερέιρα έχει μιλήσει για ένα γκρουπ 22-23 παικτών, σύντομοφύλακες και τους τρεις μικρούς. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κοπούν κάποιοι. Ναι, και θα είναι αρκετοί. Εν των πραγμάτων. Ναι. Δούμε. Ναι. Και μετά φυσικά στα φιλικά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και το πώς θα είναι και το πλάνο του για την δεκάδα για τα παιχνίδια. Ακόμη περισσότερο ναι, από αυτά που είδαμε. Το Σάββατο κιόλας ξεκινώντας δεν θα δούμε ξανά αυτό που λέμε στο πρώτο στάδιο, δηλαδή δύο δεκάδες θα μοιράζονται στα ημίχρονα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς τα φιλικά είναι τέσσερα, ουσιαστικά τα δύο τελευταία είναι την ίδια μέρα, το ένα είναι στις 4 το μεσημέρι και το άλλο είναι στις 8. Ναι. Οπότε εκεί θα μοιραστούν οι παίκτες και από εκεί πέρα στα υπόλοιπα δύο θα δούμε με ένα βασικό κορμό και από εκεί πέρα κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Κάπως έτσι. Ναι. Ωραία, αγάπη. Σίγουρα το δεύτερο στάδιο έχει πολύ μεγαλύτερη ουσία από το πρώτο. Βέβαια, βέβαια. Θα είναι και πιο ελκυστικό σίγουρα για τον κόσμο, ναι. Σε αυτά που θα δει στα φιλικά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αγάπη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και για τα του ΠΑΟΚ από την Αγάπη Γαβριλίδου με όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ. Και με τον Χαφ να αναμένεται επιτέλους. Θα δούμε πότε θα έρθει και ποιος θα είναι. Νομίζω ανυπομονεί και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να έρθει επιτέλους αυτός ο παίκτης στη μεσαία γραμμή που θα μπορεί να κάνει διαφορά όπως τον έχει ζητήσει και ο Αμπέλ Φερέιρα για να προλάβει να βοηθήσει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Και άντε πέρσι όλο το καλοκαίρι περιμέναν τον Βέρμπλουμ στον ΠΑΟΚ. Τώρα φέτος περιμένουν ένα Χαφ που δεν ξέρουν ακόμη καν ποιος είναι. Ξέρουν μόνο τι στοιχεία θέλει να έχει. Θα δούμε. Ακόμη υπάρχει χρόνος, όχι πολύ βέβαια. Αρχίζει πιέζει σιγά σιγά ο χρόνος που περνά. Αλλά αναμένουμε πότε θα έρθει επιτέλους ο Χαφ. Λοιπόν, για το Άρη που λέγαμε πριν, υπάρχει τώρα η επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ για την σημερινή προπόνηση, την πρωινή προπόνηση που έγινε στο Δασιγένειο. Ο Γιουνές και ο Λάρσον συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης κανονικά, όπως αναμένονταν. Και αύριο θα υπάρχει απογευματινή προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μία ημέρα πριν το φιλικό, εδώ νομίζω ο Παντελίδης πάει να το κάνει λίγο στις συνθήκες παιχνιδιού, κάτι αντίστοιχο. Λογικά θα κάνει και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μία ημέρα πριν το μάτς με την ΑΕΛ Μεσού, θα γίνει προπόνηση στον Κλέανθης Βικελίδης. Το συνήθιζε και στα περσινά παιχνίδια πρωταθλήματος. Και κάτι αντίστοιχο κάνει και τώρα, να τους βάλει λίγο στις συνθήκες αγώνα. Ενώ της πρόβα Τζενεράλ κοντά στον Ατρόμητο, λοιπόν, αύριο Άρης θα προπονηθεί στο Κλέανθης Βικελίδης. Επιστρέφοντας και στα του ΠΑΟΚ ξανά, μετά την παρένθεση για το θέμα με την προπόνηση του Άρη. 12.015 είναι τα εισιτήρια διαρκείας, οι κάτοχοι διαρκείας μάλλον που έχουν ανανεώσει τη θέση τους στην Τούμπα από τους 20.112 που είχαν πέρσι εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχει αυτές τις ημέρες, είναι τελευταίες μάλλον ημέρες που έχουν την ευκαιρία οι περσινοί κάτοχοι να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Μέχρι την Παρασκευή 19 του μηνός θα διαρκέσει η πρώτη φάση ανανέωσης. Από εκεί και πέρα, από Δευτέρα 22 του μηνός, οι θέσεις ελευθερώνονται, όσοι πρόλαβαν να ανανεώσουν πρόλαβαν. Από εκεί και πέρα, όλες οι θέσεις θα είναι ανοιχτές και για νέους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. ΠΑΟΚ θα βάλει το όριο γύρω στις 22.000. Πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει εκεί ο αριθμός. Αν και οι ανανεώσεις δεν φαίνεται ότι θα γίνουν όλες. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν και όλα σε μία εβδομάδα μέσα. Πάντως η διάθεση συνεχίζεται κανονικά με τα γνωστά ωράρια, γνωστές πληροφορίες που υπάρχουν και στο επίσημο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 12.015 εισιτήρια διαρκείας είναι ο αριθμός που έχει διαθέσει ως τώρα ο ΠΑΟΚ, αριθμός των ανανεώσεων. Σύμφωνα με τη χθεσινή καταμέτρηση, σήμερα φυσικά συνεχίζει τη διάθεση και το βράδυ θα ξέρουμε τον σημερινό αριθμό. Λοιπόν, επιστρέφει λέει στην Μπαρτσελόνα ο Βίκτορ Βαλντές, ο τρελός αυτός ο τερματοφύλακας που κάνει Μπλαουγκράνα, προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 ο Βαλντές. Μια χαρά. 536 συμμετοχές είχε κάνει με τους Καταλανούς. Το 2014 ήταν η χρονιά που αποχώρησε. Εντάξει, από μικρός ήταν εκεί από την Ακαδημία. 536 συμμετοχές είναι πάρα πολλές.
λογικό να αναλάβει και κάποιο πόστο στο σύλλογο. Προπονητής της ΚΑΠΑ 19, μάλιστα θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε. Γιατί εντάξει, σε αυτές τις ηλικίες οι ομάδες της Μπαρτσελόνα είναι ήδη ετοιμάζουν παιδιά για την πρώτη ομάδα. Επομένως θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να ήταν σε κάποιο πολύ μικρότερο, σε κάποιο πολύ μικρότερο τμήμα των ετοιμάτων υποδομής του συλλόγου. Και η Λαμία κάνει μεγάλη μεταγραφική κίνηση. Ποιον παίρνει, Χρήστολε? Το μόνιμο μαύρο πρόβατο του Παναθηναϊκού για χρόνια. Δεν σου πάει το μυαλό. Λουκάς Βίντρα. Παίζει ακόμη ποδόσφαιρο ο Βίντρα. Πόσο χρόνο είναι? 38 χρονών. Και πάει στη Λαμία από ό,τι διαβάζουμε. Απέξει σούπερ λίγο Βίντρα στα 38. Μια χαρά. Μάλιστα, για να δώσει, λέει, βάθος και εμπειρία στο ρόστερ της ομάδας. Ο Λουκάς Βίντρα, ο οποίος, εντάξει, όλοι τον θυμούνται φυσικά από όσα άκουγε στον Παναθηναϊκό μονίμως από την κερκίδα. Έτσι, υπάρχουν τέτοιες φιγούρες σε κάθε σύλλογο. Ο Μαξί Βίντρα ένα διάστημα ήταν που έβαζε συνεχόμενα γκολ στον ΠΑΟΚ. Είχε 2-3 χρόνια, όποτε έπαιζε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ήταν το σίγουρο μάτς και το μοναδικό τις περισσότερες φορές που σκόραρε μέσα στη σεζόν. Τον είχε εκτελέσει τον ΠΑΟΚ Βίντρα. Τέλος πάντων, εντάξει, ελπίζουμε οι φίλοι του Δικεφάλου να μην δουν κάτι αντίστοιχο και με τη φανά της Λαμίας. Εντάξει, τα 38 του βέβαια, πόσο χρόνο να πάρει συμμετοχής. Θα είναι πάντως μια προσθήκη γιατί θα απασχολήσει, νομίζω, αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφική κίνηση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ώρα να παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2 με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Από Χρήστο Κέσου, Πανσιρήνη Στουιούχου και Γιώργο Παναγιώτη, ήταν στο μικρόφωνο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.